πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αυταπάρνηση, το να απαρνηθώ εγώ τον ίδιο τον εαυτό μου, εάν λέω στον εαυτό μου ότι πιστεύω για τον εαυτό μου ότι είμαι κάποιος, ότι έχω δύναμη, ότι έχω γνώσεις, ότι ξέρω πολλά πράγματα, υπερεκτιμάω τον εαυτό μου, εμπιστεύω με τον εαυτό μου, έχω εμπειρία, λέω τον εαυτό μου ότι είμαι ένας ορθόδοξος χριστιανός, αλλά εδώ πέρα ο Χριστός μας λέει ότι πρέπει να παρνηθώ τον εαυτό μου για να σηκώσω το σταυρό. Για να καταλάβουμε και τι είναι σταυρό, αλλά για να καταλάβουμε και τι είναι το να παρνηθώ τον εαυτό μου. Το βασικότερο είναι να παρνηθώ τον κακό μου εαυτό. Τα πολλά πιστεύω στον εαυτό μου και τα πολλά νομίζω. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση, την αυταπάτη, το να νομίζω ότι είμαι κάποιος και κάνω κάτι. Αυτά είναι πηγή της υπερηφανίας και της καινοδοξίας. Αλλά εδώ πέρα ο Χριστός μας καλεί να γνωρίσουμε το γνήσιο σταυρό, αυτό που πολλές φορές είτε το κάνουμε με το χέρι μας, είτε προσκυνούμε, είτε πολλές φορές ζητούμε τη βοήθεια για να καταλάβουμε πόσο δυνατό είναι και πόση δύναμη έχει αυτός ο σταυρός. Αυτό όμως θα το αισθανθούμε όταν απαρνηθούμε τον κακό μας σε αυτό, τα πάθη, τις αδυναμίες, είτε τα ψυχικά, είτε τα σωματικά. Δεν μπορώ να σηκώσω σταυρό στη ζωή μου, εάν δεν απαρνηθώ τον ίδιο τον εαυτό μου, δηλαδή το εγώ. Αυτό που πολλές φορές μας κυριαρχεί είναι το εγώ. Είναι το εγώ που μας φέρει σε πτώση, γιατί το εγώ τι μας κάνει, να αντικαταστήσουμε τον ίδιο τον Θεό και να θεοποιήσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση του εγώ. Έτσι δεν θα γνωρίσουμε ποτέ τι είναι ο σταυρός, ποια είναι η δύναμή του και πόσο ανάγκη έχουμε να στηριχθούμε στο σταυρό. Άρα το σταυρό αυτό και ακολουθεί το μήνυμα. Για να σηκώσω αυτό το σταυρό σημαίνει ότι πρέπει να παρενθώ όλα τα πάθη μου για να ταλίσω τον Χριστό και να έχω στήριγμα στη ζωή μου τον σταυρό. Σε λίγες μέρες όλοι θα αισθανθούμε τη σταύρωση του Χριστού και πολλές φορές μας συγκινεί και μας συγκινούν όλες αυτές τις μέρες των Αγίων Παθών, αλλά πρέπει αυτές τις ημέρες να τις βιώσουμε εσωτερικά μέσα στην καρδιά μας και τη σταύρωση να την αισθανθούμε εσωτερικά. Να μην είναι τυπικό. Να μην δηλαδή ερχόμεθα στην Εκκλησία ή το να παρευρισκόμεθα και να τα αισθανθούμε με μια τυπολατρεία. Αλλά να το αισθανθούμε προσωπικά, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, για σένα και για όλο τον κόσμο. Δηλαδή σταυρώθηκε προσωπικά για τον άνθρωπο. Είναι μια προσωπική σταύρωση. Και αυτό θα το αισθανθούμε όταν θα σηκώσουμε αυτό το σταυρό. Τι είναι ο σταυρός? Βέβαια, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να λύσουμε. Από αναρρύθμιτα τα θαύματα από την Παλαιά Διαθήκη και μέχρι σήμερα, η δύναμη του σταυρού. Όλα τα θαύματα που έκανε ο Μωυσής, τα έκανε με το σταυρό. Σταυρό χαράξας Μωυσής. Δηλαδή, έκανε το σταυρό στην Ερυθρά θάλασσα και η θάλασσα άνοιξε. Έγινε διάδρομος. Για να περάσει ο Ισραηλίτικος λαός, βλέπετε η δύναμη του σταυρού. Τι κάνει, τι έκανε και τι κάνει. Στη λίμνη της Μεράς, δηλαδή μετά το Σινά, υπάρχει μια λίμνη Μεράς που ήταν πικρή. Οι Ισραηλίτες ήταν τόσο διψασμένοι από το κάπημα του ηλίου από την έρημο και μόλις αντικρίστανε τη λίμνη, τρέξανε και πέσανε μέσα στη λίμνη για να πιούν νερό. Και εκεί τη στιγμή συνειδητοποίησαν ότι η λίμνη ήταν μικρή. Τρομοκρατηθήκανε, απογοητευθήκανε. Άρχισαν να διαμαρτύρονται στο Μωυσή και να του λένε
ότι κακός μας έφερε εδώ πέρα. Καλύτερα να ήμασταν πίσω στην Αίγυπτο, καλύτερα να ήμασταν εχμάλωτοι παρά να ταλαιπωρηθούμε σε αυτή την έρημο. Τότε ο Θεός δίνει εντολή στον Μωυσή, κάνει ένα σταυρό και το ρίχνει στη λίμνη και η λίμνη μετατρέπεται εις γλυκή νερό. Βλέπετε πόσα τόσα αναρρύθμιτα θαύματα. Βέβαια, εδώ υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια ομολογία και ένα επιχείρημα για τους Εβραίους, οι οποίοι δεν πιστεύουν στο σταυρό. Βλέπετε πόσο αντικρουόμενοι είναι η άρνησή τους για το σταυρό, που ήδη ξέρουν πολύ καλά, γιατί αφορά για τον Ισραηλίτικο λαό και ξέρουν πολύ καλά το τι έκανε ο Μωυσής και όλοι οι προφήτες και ήδη αρνούνται αυτό το οποίο έχουν δεχτεί ο λαός τους. Υποκρισία. Ας δούμε όμως το πιο σημαντικό, το ότι αυτός ο σταυρός θα γίνει η λύτρωση των χριστιανών, ώστε οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από τις αμαρτίες. Γιατί πριν σταυρωθεί ο Χριστός, η ανθρωπότητα ήταν σε πτώση. Δεν έχει τη δυνατότητα να απελευθερωθεί από την δουλεία του εχθρού και έτσι ο ίδιος ο Χριστός, ερχόμενος, ως απλός, ταπεινός, στοχός, διδάσκει με παραβολές, με θαύματα και όλα αυτά. Και όλα αυτά τα έκανε με την αγάπη του για να μας δείξει ότι στη πορεία θα θυσιαστεί για μας και θυσιάζεται για μας. Και τελειώνοντας θα δούμε εδώ το γεγονός αυτό, ερχόμενος δηλαδή πρώτου εκούσιο πάθος εις τα Ιεροσόλυμα για να παραδοθεί εις το σταυροστάθου, για να ανεβεί επάνω στο σταυρό και να μας δείξει την αγάπη του, ότι αυτός ο σταυρός είναι το σίγουρο της πίστεως, είναι το όπλο τα καταμάχητων των χριστιανών και έτσι ο άνθρωπος θα έχει τη δυνατότητα σταυρώνοντας, να σταυρωθεί, να λυτρωθεί από την αμαρτία. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός αναμάρτητος. Σταυρώθηκε ως κακούργος. Ήταν το έσχατο, ήταν η έσχατη εκείνη ποινή. Είναι το έσχατο κακούργημα που είχαν επινοήσει οι Εβραίοι και έτσι ο Χριστός δικάζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους κακούργους. Τόσο φρικτό. Αλλά αυτό όμως, το κακούργημα που κάνανε, μετατέτρεψε ο Χριστός στο σταυρό αυτό τη σωτηρία των ανθρώπων και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να τελείσουμε σε αυτό το σταυρό να λυτρωθούμε από κάθε αμαρτία. Εν ολίγης δηλαδή, αυτός ο σταυρός δεν είναι απλός. Δεν είναι απλά να το προσκυνούμε, αλλά αυτό να το αισθανθούμε, γιατί είναι η δύναμη του κάθε χριστιανού. Πολύ σημαντικό. Και αυτό πότε μπορούμε να το αισθανθούμε? Όταν θα πάψουμε να στηρίζουμε το εγώ μας. Για φανταστείτε, για να κάνουμε σύγκριση τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, ποιος ήταν ο Χριστός που δέχτηκε να σταυρωθεί και εμείς. Γιατί κάποιος μας έκανε μια παρατήρηση, κάποιος μας μίλησε λίγο άσχημα, κάποιος μας κατηγόρησε, κάποιος μας συκοφάντησε, οτιδήποτε άλλο και δεν το σηκώνουμε. Νομίζοντας ότι έχουμε προσκληθεί. Και έτσι κρατάμε μέσα μας κακία και φθόνο. Αλλά βλέπετε πόσο μικρόψυχοι γινόμαστε, εάν καταλάβουμε ότι ο Σταύρος του Χριστού θα μας βοηθήσει έτσι να αποβάλουμε κάθε μικροπρέπεια. Εν ολίγη σε αυτά όλα, για να μην λέμε πολλά λόγια, ας κρατήσουμε τα ουσιώδης και αυτός ο Σταυρός να γίνει καθημερινό στη ζωή μας για να απελευθερωθούμε από κάθε και από κάθε αμαρτία. Εύχομαι κουράγιο και υπομονή για να έτσι και να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα και να ταινίσουμε το Σταυρό. Άγιο.